Κυρίε και κύριοι, αγαπητέ φίλε και φίλοι, απόψε είναι Δευτέρα του Αγίου Πνεύματο, 5 Ιουνίου του 2023. Πριν ξεκινήσουμε με τα θέματά μας, να κάνω μια αναφορά στη μέρα. Στο χωριό μου, εγώ κατάγομαι από τη Βέργη Σερών, ένα αγροτοκτινοτροφικό χωριό. Ε, τέτοια μέρα, μετά την ε, ε, θεία λειτουργία, βγάζαμε τα εικονίσματα. Και γινόταν μία περιφορά στα χωράφια. Σε μία αρκετά μεγάλη διαδρομή. Δηλαδή κρατούσε ε, αρ, μερικές ώρες αυτή η περιφορά των εικόνων. Και μάλιστα γινόταν μία ιδιότυπη δημοπρασία για το ποιος θα πάρει ποια εικόνα για να την μεταφέρει σε αυτή τη διαδρομή. Και αυτά είχαν να κάνουν και με τις... Ε, με τις παραγωγές, δηλαδή να ευλογηθούν οι παραγωγές. Θυμάμαι πάντως μικρά παιδιά, αυτή την εποχή που τώρα δεν βάζει κανένα σχεδόν, κάποια, κάποια, κάποια χωράφια ήταν σπαρμένα με ρεβίθια. Αυτή την εποχή τα ρεβίθια είναι πράσινο ακόμα το, 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 το φυτό και τα, οι καρποί, το ρεβίθι δηλαδή, είναι μέσα σε μια σακούλα. Δεν ξέρω αν έχετε, όσοι είστε. Τώρα λοιπόν είναι πράσινο, πηγαίναμε αρπάζαμε όπως προχωρούσε η πομπή, αρπάζαμε, ξεριζώναμε μερικά και τα τρώγαμε στο δρόμο. Αυτή ήταν η, η παιδική ανάμνηση από την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα μου είπαν οι δικοί μου από το χωριό ότι ξανά έκαναν αυτή την περιφορά των εικόνων. Ε, νομίζω ότι τώρα λίγο το εξυγχρόνιζαν. Κάπου βάζουν και ένα αυτοκίνητο Κάτι κουβαλάει ένα αυτοκίνητο, δεν ξέρω, πάντως θυμάμαι. Λοιπόν, αυτά για την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Ε, συνεχίζω να επιμένω ότι αν δεν ε, ξαναζωντανέψει η ύπεθρος, κάποιος στιγμή δεν θα υπάρχει η Ελλάδα. Μαζί με το δημογραφικό, μαζί με, τα, με το μεταναστευτικό. Εάν δεν ξαναζωντανέψει η ύπεθρος, και αναφέρομαι και στη γεωργική και στην κοινοτροφική παραγωγή, αλλά και στα χωριά μας, στα χωριά, στα χωριά, αν δεν ξαναζωντανέψουν τα χωριά, δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση στην Τουρκία τα θέματά μας. Λοιπόν, ε, θεωρώ ότι, γιατί διαβάζω και ορισμένα, ε, ακόμα δεν έχουμε κυβέρνηση κανονική στην Ελλάδα, έχουμε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, Διαβάζω όμω ορισμένα σενάρια για το ποιο είναι πιθανό να τοποθετεί υπουργό εξωτερικών στην Ελλάδα απέναντι στο Φιντάν. Τα ξαναείπαμε, θα τα πω εντάχει. Ο Φιντάν δεν είναι ότι κάθεσε μόνο 13 χρόνια ω επικεφαλή στην υπηρεσία πληροφοριών τη Τουρκία στη ΜΜΤ, είχε και άλλη προϋπηρεσία πιο πριν σε παραρτήματα της ΜΜΤ, κρυφά παραρτήματα. Δηλαδή στο ΤΥΚΑ κάτι οργανώσεις που η Τουρκία δραστηριοποιείται στις μουσουλμανικές χώρες για να υλοποιήσει το νεοοθωμανικό και πανισλαμιστικό της σχέδιο. Άρα ο Έλληνας υπουργό Εξωτερικών θα έχει να αντιμετωπίσει ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα είναι άσχετος με το αντικείμενο, θα έχει να αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι περίπου 20 χρόνια στις μυστικές υπηρεσίες, 13 χρόνια είναι διοικητής, αλλά και τα άλλα χρόνια τέτοιες υπηρεσίες αναλάμβανε. Λοιπόν, ο οποίος έχει κάνει εκατοντάδες επιχειρήσεις, έχει κάνει τουλάχιστον 120 απαγωγές από, το, από, ξένα, σχο, από ξένα κράτη, <coughs> και αναφέρουμε στους γκουλενιστές, έχει σχεδιάσει επιχειρήσεις δολοφονίας, Δεκάδων ή εκατοντάδων ανθρώπων, κυρίω στη, στην ε, βόρεια Συρία, εννοώ των Κούρδων που θεωρούνται τρομοκράτε, έχει συντονίσει τη δράση του Ισλαμικού κράτου, τι δολοφονίε που έκαναν, όλα αυτά τα κάλυπτε αυτό. Θα δείτε και μετά, έχω το δεύτερο θέμα α, για αυτό να δείτε. Έχει συντονίσει τη δράση 40.000 τζιχαντιστών του, του Ισλαμικού κράτου που πέρασαν από την Τουρκία προσγειώθηκαν από διάφορες χώρες της Κεντρικής Ασίας ή και από την Ευρώπη, ήταν μετανάστες εκεί και ήθελαν να πάνε να κάνουν το κράτος τους για να κάνουν το Ισλαμικό κράτος, Οι, όλους αυτούς τους συντόνισε ο Φιντάν. Στη συνέχεια, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε ειδικέ επιχειρήσεις μέσα στη χώρα, εναντίον των Κούρδων και εναντίον αντιφρονούντων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ε, έκανε και θέματα, στήριξε την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας στη Λιβύη, στη Συρία, στο Ιράκ στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και σε μας με επιχειρήσεις της υπηρεσίας πληροφοριών δηλαδή είναι ο άνθρωπος που ξέρει την τουρκική εξωτερική πολιτική πως υποστηρίχτηκε αυτή από την υπηρεσία πληροφοριών η οποία από ότι γράψα ένα βιβλίο με τον πικραμένο για την υπηρεσία πληροφοριών, για τη ΜΙΤ. Νομίζω ότι φέτος ο προεπιλογισμός είναι 150 εκατομμύρια ασύλληπτα πράγματα. 8.000 άτομα είναι α, στην, που είχε υπό την διοίκησή του. Ε, ε πάστε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος εδώ είναι και δείγμα της βούλησης του Ερντογάν, δεν τον ενδιαφέρει. Έχει κατηγορηθεί ευθέω από τι ΗΠΑ Αμερικής και από το Ισραήλ ω φίλο Ιρανό, ω άνθρωπο που είχε ειδικέ σχέσει υπηρεσιακέ με του Ιρανού, του έδινε πληροφορίε νατοικού ενδιαφέροντο ή Ισραηλινού ενδιαφέροντο, είναι ο άνθρωπο ο οποίο έχει ει βάρο του οποίου έχει κατατεθεί στο Διεθνέ Μηνικό Δικαστήριο εναντίον του Ερντογάν και του ιδίου. Και μάλιστα ο ίδιο ε, στι ετήσιε εκθέσει. Ε, επενούσε την υπηρεσία του για τις απαγωγές που έκανε, τις παράνομες σε διεθνέ επίπεδο. Τώρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα, καθίσει, θα έρθει στην Ελλάδα, θα τον υποδεχθεί η Ελλάδα, έναν άνθρωπο με ματωμένα χέρια, θα καθίσει ο Έλληνας υπουργό απέναντί του και τέλος πάντων θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτόν σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Σε επίπεδο εθνικής άμυνας έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν επικεφαλής στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του ΓΕΘΑ, στη συνέχεια ήταν ε, α, αρχι, ε, β αρχηγός ΓΕΘΑ, στην Τουρκία δεν έχουμε αρχηγό και υπαρχηγό, έχουμε δύο αρχηγούς. Ο ένας αρχηγός ΓΕΘΑ είναι για τα επιχειρησιακά και για τα σχέδια και ο άλλος είναι για τα εσωτερικά, για την κοινωνία, για την εσωτερική ασφάλεια, τις εσωτερικές απειλές, το κουρδικό, τους αριστερούς και όλα αυτά. Με τεράστια εμπειρία κι αυτός, σε αυτά τα ζητήματα πόσον, ως β' αρχηγός. Διοικητής στρατοχωροφυλακής που είχε στα χέρια του όλη την Τουρκία και τους μηχανισμούς. Στη συνέχεια διοικητής του στρατού Ξηράς και στη συνέχεια αρχηγός ΓΕΘΑ. Εδώ και πέντε χρόνια. Λοιπόν, μια τεράστια εμπειρία. Αυτός είναι γνώστης όλων των επιχειρήσεων του τουρκικού στρατού εκτός των συνόρων, ενώ στο Ιράκ, στη Συρία, στο Νακόνο Καραμπάκ, στη Λιβύη, είναι γνώστης των τεκτενομένων στην Κύπρο, εκεί να δείτε τι γίνεται, είναι γνώστης των επιχειρήσεων, των ασκήσεων, των σχεδίων της Τουρκίας, με βάση τα οποία επιβουλεύεται ελληνικά νησιά, το δόγμα της καλάζιας πατρίδας. Άρα εκεί βλέπουμε ένα κράτος στην Τουρκία και επαναλαμβάνω δεν μιλώ με θαυμασμό. Ουδέτερα και αντικειμενικά. Ένα, ένα κράτο στιβαρό που εμπιστεύεται αυτέ τι θέσει σε άτομα που έχουν εμπειρία. Για κοιτάξτε τι έγινε από εδώ μεριά. Ο, ο Νίκο Παναγιώτοπουλο είναι ένα πολύ καλό νομικό, πολύ καλό παιδί, φίλο από την καβάλα κτλ. Τον ψήφισε ο κόσμο. Τι ιδέα έχει από όλα αυτά. Είχε. Και τι θα, η ιδέα θα έχει ο, ο επόμενο. Εκτό κι αν ο Μισωτάκη, εάν εκλεγεί, φαίνεται ότι θα εκλεγεί, αν αφήσει τον. Στεφανή που έχει μια εμπειρία από αυτά. Λοιπόν, άρα εδώ θα πρέπει να προβληματιστεί η Ελλάδα πώς θα διαχειριστεί την επόμενη μέρα την Τουρκία. Προσέξτε, εμείς στηρίζουμε πολλά για να πετύχουμε τους στόχους μας ή για να μην χάσουμε πολλά στις συμμαχίες που έχουμε κάνει είτε με τις γενετονικές χώρε ή με τον Άτο ή με τη Δύση. Αυτά ξέρετε δεν θα παίξουν ρόλο την κρίσιμη στιγμή. Εάν την κρίσιμη στιγμή τα συμφέροντα τη Δύση είναι με την Τουρκία, θα κλείσουν τα μάτια, όπω έγινε στην Κύπρο, και θα επιτρέψουν να κάνει η Τουρκία το σχέδιό τη. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα δεν είναι αποφασισμένη να αντισταθεί. Προσέξτε, να αντισταθεί με τι δικέ τη δυνάμει. Ποιες δικέ τη δυνάμει, με μηδενική αμυντική βιομηχανία και με τι αποθήκε άδειε από Πώς θα αντισταθεί, Πώ θα αντισταθεί. Δεν θέλω να πω και άλλα τώρα για το θέμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άρα ο Ερντογάν με τι επιλογέ που έκανε δείχνει ότι δεν δίνει καμία σημασία στη λεγόμενη εξομάλυνση των σχέσεων με τη Δύση. Παραμύθια. Καμία απολύτω. Και θα συνεχίσει τα ίδια να συμπεριφέρεται στη Δύση, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ω ισότιμο εταίρο. Όλοι σα και μόνο μου, όπως έλεγε, όπω έλεγε κάποιο εδώ. Έτσι θα πει στο ΝΑΤΟ και λέει, έτσι θα πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το λέει. Και γι' αυτό η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, σωστά, σοφά, πάνσοφα, έκανε όλε τι συμμαχίε με τι μερες Όλα, όλα είναι πολύ σωστά. Με ένα λάθο. Όλα αυτά θα λειτουργήσουν μόνο όταν είσαι αποφασισμένος εσύ να πάρει την πλάτη σου το 90-95% του έργου και να στηριχτείς στο επόμενο 5-10% σε συμμαχίε. Αυτό είναι εξαιρετική σημασία. Τώρα, το γεγονό ότι έβαλε τον Σιμσέκ, έναν άνθρωπο τη Μέρρι Λίντ, δεν σημαίνει καθόλου ότι ο Ερντογάν στρέφεται προ τη Δύση. σα ίσα. Μπορεί ο ε, Σιμσέκ να κάνει κάποια βήματα για να βγει από την στενοπόη τουρκική οικονομία, αλλά αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Ερντογάν τι επαφέ του που έχει με τη Δύση. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ο Ερντογάν επαναπροσδιορίζει. Το γεωπολιτικό προσανατολισμό τη Τουρκία και τον ξαναστρέφει στη Δύση. Όχι, είναι λάθο να το πιστεύουμε. Πάντω για πρώτη φορά ο Σιμψέκ θα τοποθετήσει, από ό,τι φαίνεται, για είδα τώρα τα δημοσίευματα πριν από λίγο, την κυρία Χαφιζέ Γκαγέ Ερκάν, η γυναίκα, δεν είναι σκεπασμένη, δεν είναι με μαντήλα, θα την τοποθετήσει στην κεντρική τράπεζα τη Τουρκία, που εκεί τα τελευταία τρία χρόνια είχαμε τρει διοικητέ φέρεται να έχει πει στον Ερντογάν «Μη με ενοχλήσεις. άσε με να συμφωνήσουμε στις βασικές κατευθύνσεις και άσε με να κάνω εγώ αυτό που ξέρω και θα στρώσω την οικονομία». Πάντως, αποκαλύπτεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην Τουρκική ε, Κεντρική Τράπεζα. Δεν έχει από για να σταματήσει την, κατρα, την κατρακύλα της τουρκικής λίρας. Προσέξτε, δεν λέμε ότι γκρεμίζεται η τουρκική οικονομία. Έτσι, δεδομένα μεταφέρουμε. Σήμερα έχασε άλλο 1,5%. Συγκεκριμένα έχασε 1,52% ήταν στι 7 η ώρα το απόγευμα. Ε, κάτω η λίρα. Ένα δολάριο 21,240 λίρε. 21, ,240 λίρες. Μέχρι την Παρασκευή με νύχια και με δόντια έκαψε δισεκατομμύρια Ερδογάν για να την κρατήσει κάτω από 20. Γιατί ήταν ένα ψυχολογικό. Προσέξτε τώρα από την Παρασκευή ω τώρα. 21 240. Από 1970-1980 που ήταν. Πάμε τώρα. Και το ευρώ, 1 ευρώ 23 λίρες. Μιλάμε για κατρακύλα μεγάλη. Τώρα, υπάρχει μια, ένα δημοσίευμα κάποιου Σεϊφετίν Ερδογάν, είναι καθηγητής οικονομικών, ο οποίος κάνει μια ανάλυση για την λειτουργία του κόμβου φυσικού αερίου στην Ανατολική Θράκη. Κάπου και 40 εκκλησίες θα, το, θα τον κάνουν. Και λέει ότι εάν τελικά ολοκληρωθεί αυτό το έργο η Τουρκία θα έχει ετησίως επιπλέον έσοδα από 30 έως 35 δισεκατομμύρια δολάρια και συν, εκτός από αυτό θα έχει αυξηθεί η διπλωματική της ισχύς έναντι και αυτών από τους οποίους παίρνει το φυσικό αέριο αλλά και έναντι αυτών στους οποίους το πουλάει διότι είναι αυτός που θα έχει τη στρόφιγγα είναι ένα μεγάλο θέμα. Δώρο του Πούτιν είναι αυτό στην Τουρκία. Η Δύση κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Όταν η Ελλάδα πήγε να κάνει έναν αγωγό, ο Καραμαλή βγήκε από την πρίζα, τον South Stream. Η Τουρκία κάνει πολλαπλού αγωγού, γίνεται και κόμβο φυσικού αερίου από τη Ρωσία και κάνουν την πάπια η Δυτική. Έτσι, για να δείτε ότι τελικά το να είσαι πιστό σύμμαχο και υπάκουο και καλό παιδί δεν είναι ό,τι καλύτερο στι διεθνεί σχέσει. Κάποιοι κερδίζουν και με την ανυποταξία. Και η Ελλάδα χάνει με, την υποτα... με τη συνεχή υποταγή. Τα καλά παιδιά. Χάνει. Λοιπόν, υπόψη νότι, είδα ότι ο Στόλτεμπερκ, πάλι στο ίδιο θέμα, είπε ευχαριστώ την Τουρκία επειδή στέλνει 500 κομμάτια στο κοσυφοπέδιο Έψαξα να βρω κάπου, είπαν ότι εμείς θα πάμε να προστατέψουμε τους Αλβανούς. Δεν το διάβασα, κάπου το είδα από από εδώ και από εκεί στα ελληνικά. Προσπάθησα να τα βρω στα τουρκικά, δεν είδα αυτή τη δήλωση. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι η Τουρκία και για αυτό το θέμα που στέλνει εκεί του 500, αναβαθμίζει τη θέση τη στο ΝΑΤΟ. Η πιο αντι, αντινατοϊκή χώρα αυτομάτω παίρνει πόντου και εάν τελικώ πει ναι στην Σουηδία, η Τουρκία θα ζητήσει ανταλλάγματα. Και τα ανταλλάγματα αυτά δεν θα είναι μόνο τα F-16 δεν θα είναι μόνο τα F-16, επαναλαμβάνω. Θα ζητήσει κι άλλα, κοίτα τι γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, θα δούμε μετά και τι θα γίνει στο Αιγαίο. Λοιπόν, αυτά είναι το πρώτο μας θέμα. Πάμε στο δεύτερο θέμα, που είναι πάλι Τουρκία και θα αναφερθώ στα έργα και οι μέρες του Φιντάν για να δείτε ποιον θα έχουμε απέναντί μας σαν σήμερα, 5 Ιουνίου το 2015, λίγες μέρες πριν τις εθνικές εκλογές, το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών, οι Κούρδοι, είχαν μία προεκλογική συγκέντρωση στον Τιαρμπακέρ. Το Ισλαμικό κράτος, με τις εντολές του Χακάν Φιντάν, τοποθετεί μια βόμβα και έχουμε εκεί τέσσερις νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Μάλιστα υπάρχει μια κοπέλα, μια πανέμορφη κοπέλα, που είχε και τα δύο της πόδια. Και λέει ακόμα οι αγώνες για δικαίωση που κάναμε δεν έχουν, ε, δεν, ε, δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα, είμαστε αδικαίωτοι και με, χωρίς δύο πόδια η κοπέλα. Αυτή, αυτό το, αυτή τη βόμβα την έβαλε η υπηρεσία πληροφοριών ο νέος υπουργό εξωτερικών της Τουρκίας. Και προσέξτε, στις εκλογές που ακολούθησαν, το Κουρδικό κόμμα πήρε 13,1% και 80 έδρες. Το δε κόμμα του Ερντογάν για πρώτη φορά έχασε την αυτοδυναμία στη Βουλή. Τότε η Βουλή είχε 550 έδρες και είχε πάρει 258 έδρες. Έχασε την αυτοδυναμία και δεν μπορούσε να σχηματίσει η κυβέρνηση. Τότε λοιπόν ο Νταβούτογλου ήταν πρωθυπουργός και ο Ερντογάν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ζήτησε από τον Ερντογάν να γίνει κυβέρνηση συνασπισμού του ΑΚΕΠ, του Κόμματο Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη και του ΧΑΝΤΕΠΕ, των Κούρδων. Εκεί λοιπόν ο Ερντογάν αντέδρασε, αντέδρασε το βαθύ κράτος και υπήρχε μια κατάσταση ε, πολιτική ρευστότητα. Εκείνο το διάστημα ήταν σε εξέλιξη οι συνομιλίες μεταξύ του κράτους και της κυβέρνησης και του Ερντογάν και των Κούρδων για την πολιτική, να βρεθεί πολιτική λύση στο κουρδικό. Και ακριβώς επειδή ήταν αυτό το χαλαρό κλίμα, εκφράστηκε ελεύθερος ο κόμμος και εκτοξεύτηκε στο 13,1 το ποσοστό των Κούρδων. Εκεί λοιπόν τι είπε το βαθύ κράτο, είπε κουρέψτε τους Κούρδους να ξαναποκτήσει ε, αυτοδυναμία ο Ερντογάν. Τι έγινε, Έγιναν τέσσερα πράγματα, τέσσερα τα, τα, βα, τα βαριά τέσσερα πράγματα. Πρώτον, ε, δύο αστι, αστυνομικοί δολοφονήθηκαν στο Μαρντίν. Η, το κράτος είπε ότι τους δολοφόνησαν οι Κούρδοι, σταματάν οι, ε, οι συνομιλίες για πολιτική λύση και το κράτος, κηρύσσει τον πόλεμο στους Κούρδους, στους δικούς του Κούρδους. Μέσα στην... Και έτσι δημιουργείται ένα κλίμα πολεμικό, μάχες με τους αντάρτες, με στις πόλεις μέσα και ξέρετε όταν υπάρχει ένα πολεμικό κλίμα ο κόσμος συσπηρώνεται γύρω από την εξουσία και ο Ερντογάν προκυρήσει εκλογές, πρόωρες εκλογές τον Νοέμβρη. Τι έγινε σε εκείνες τις εκλογές. Ο Ερντογάν κερδίζει 317 έδρες και το ΧΑΤΕΠΕ πέφτει στις με 317 έχει απόλυτη πλειοψηφία με αυτό το τέχνασμα. Τι είχε προηγηθεί όμως πριν τις εκλογές. Ε, θα βάλω τα γελιά μου γιατί δεν βλέπω τώρα τι έκανα. Προσέξτε. Τρει μήνε μετά την, τον Ντιάρ που είχαμε του τέσσερι νεκρού, πάλι το Ισλαμικό κράτο, πάλι με έντολη του Υπουργού, του Ερήτημου Υπουργού Εξωτερικών τη Τουρκία τώρα, βάζει μια βόμβα σε μια συγκέντρωση νεολαία στο Σουρούτ, της Αλεξανδρινής Έδεσας, Ούρφα, νομό Ούρφα. 33 νέοι και νέες νεκροί, δεκάδες τραυματίες και αμέσως μετά πάλι μια βόμβα από το Ισλαμικό κράτος στον σιδηροδρομικό σταθμό της Άγκυρας την ημέρα της ειρήνης νομίζω κάτι τέτοιο ήταν, Κούρδοι και αριστεροί, 103 νεκροί, εκατοντάδε τραυματίε. Λοιπόν, αυτό ο άνθρωπο, καταρχά αυτό που σα είπα, είναι και η εικόνα του τουρκικού κράτου. Αυτοί οι μηχανισμοί ξανακέρδισαν τι εκλογέ. Δεν τι κέρδισε ο Ερντογάν. Γιατί ήθελαν να κουρέψουν την πολιτική ισχύ των Κούρδων. Αυτό ήταν. Δεν ήθελαν να του έχουν να είναι οι Κούρδοι ο ρυθμιστικό παράγοντα. Κατέστησαν με τεχνικού τρόπου, όχι στι κάλπε, μετά τι κάλπε, μέχρι να φτάσουν στην Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή τα αποτελέσματα. Εκεί έγιναν όλα και κατέστησαν τον Σινάν Ογάν και του υπόλοιπου του Γκρίζου Λύκου τους αυτά, στους, νεοναζί τους κατέστησαν ρυθμιστικό παράγοντα και αφαίρεσαν το ρόλο του ρυθμιστικού παράγοντα από τους Κούρδους. Τι άλλο θα κάνει ο Ερντογάν. Τι είπε ο Λέει θα κάνω αναθέωρηση του συντάγματος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Θα βγάλει το 50% -1 που χρειάζεται για πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα το κατεβάσει εκεί που δεν θα μπορούν οι Κούρδοι να επηρεάσουν την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, όπως έγινε τώρα. Μπορούσαν και τους την αφαίρεσαν με τεχνικούς τρόπους. Λοιπόν, αυτά με την Τουρκία, ελπίζω το ελληνικό κράτος που, τώρα τι να σας πω, είδατε πόσο μεγάλο, μεγάλη σημασία δίνουν στις υπηρεσίες πληροφοριών εκεί. Εδώ είδατε τι κάνουν, απαξίωση, μην πάμε τώρα, μην ξύσουμε πληγές, αλλά για να κάνουμε λίγα αξιόπιστα τις υπηρεσίες πληροφοριών, έφεραν έναν άγγλο της υπηρεσίας πληροφοριών του εσωτερικού, για να μας δείξει πώς θα λειτουργεί η υπηρεσία. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι κατάντια. Δηλαδή ο Τούρκος έφερε ξένους για να το κάνουν την υπηρεσία πληροφοριών. Αυτό δεν είναι κατάντια και δεν ντρέπονται λίγο αυτοί που το κάνουν. Γιατί απαξιών τους Έλληνες που είναι σχετικοί και δεν αναφέρομαι σε μένα. Γιατί δεν εμπιστεύονται τους Έλληνες που είναι σχετικοί με τις πληροφορίες. Δεν έχουμε. Έφεραν το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Αυτό έκαναν. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο μας θέμα. Να πάμε στα Ουκρανικά. Σας άλλαξα τη σειρά γιατί είχα όλο παράπονα. Άρα είδατε ότι εισακούγονται τα παράπονα. Λοιπόν, ο Βρετανό Υπέξ βρίσκεται σήμερα, ο Κλέβερλι, υπουργό εξωτερικών, βρίσκεται στο Κέβο, συναντήθηκε με τον ζελέσκι. Ε, εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι τον πιο σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την υπόθεση μπορεί να την έπαιξε σε επιχειρησιακό επίπεδο η Νούλαντ και ο Πάγιατ από το 2014 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να γίνει η, το εκείνο το ξενοκίνητο πραξικόπημα με το Μεϊντάν και με τους ένοπλους νεοναζί που ανέτρεψαν τον Γιάννου ο οποίος δεν λέει ότι ήταν περιστερά εντάξει, ήθελε να πάει την Ουκρανία στην Ρωσία αυτοί αντέδρασαν, τον εξοπέταξαν και ακολούθησαν όλα για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Μπορεί λοιπόν σε επίπεδο επιχειρησιακού ας πούμε να φαίνονται οι Αμερικανοί, θεωρώ όμως ότι ε, την κατεύθυνση στα γεγονότα την δίνουν οι Άγγλοι, οι Βρετανοί. Σήμερα λοιπόν είναι εκεί ο Κλέβερν. Επίσης, ο Βρετανός πρέσβης στην Ουάσιγκτον δήλωσε ότι εμείς πριν δώσουμε τους πυράβλους Cruz, τους Storm Shadow στην Ουκρανία, διαβολευθήκαμε με την Ουάσιλτον. Δηλαδή πήραν την άδειά τους, γιατί τον γενικό συντονισμό σε επιχειρησιακό επίπεδο είπαμε ότι τον έχουν οι ΗΠΑ. Αμερικής. Ε, το CNN δημοσίευσε ένα άρθρο με βάση το οποίο ε, υπάρχει ένας αριθμός, μεγάλος θα είναι, εκπαιδευμένων δολιοφθορέων Ουκρανών, από τη μυστική υπηρεσία της Ουκρανίας, οι οποίοι ήδη κατοικούν, ζουν κανονικά φυσιολογικά μέσα στη Ρωσία και ότι αυτοί ευθύνονται και για τις επιθέσεις μετρών στο Κρεμλίνο, αλλά και για άλλες δολιοφορές που γίνονται. Επίσης αναφέρονται πολλά για ύπαρξη Ρώσων αντιστασιακών, οι οποίοι σε συνεργασία με την Ουκρανία επιτίθενται στη χώρα τους στην ουσία, επειδή εναντίον του καθεστώτο Άσαντ. Αυτό λέ, λένε οι πληροφορίε. Τι μεταφέρω με επιφύλαξη. Δεν ξέρω πόσο Ρώσοι είναι αυτοί που το κάνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πληροφορίε, διαδίδονται, καλό είναι να τι γνωρίζουμε. Συνεχίστηκαν οι επιθέσει στην περιφέρεια Μπελγορών. Πιστεύω ότι παίρνουν διαστάσει τα γεγονότα εκεί. Δεν είναι τυχαίο. Θυμάστε, το είχαμε πει πριν από 1,5 μήνα πριν ξεκινήσουν οι επιθέσει ότι στόχος είναι να καταλάβουν μια περιοχή της Ρωσίας η Ουκρανία και με αυτόν τον τρόπο είτε να υποχρεώσουν τη Ρωσία να μεταφέρει στρατεύματα από τα μέτωπα της Ουκρανίας για να απελευθερώσουν το δικό τους έδαφος ή να το κρατήσουν και να πούνε εντάξει για να φύγουμε από εδώ φύγετε και εσείς από τα δικά μας. Αυτό λοιπόν τότε το, το αναφέραμε επειδή κάπου το είδαμε γραμμένο. Τώρα βλέπουμε ότι γίνεται πράξη ε, πάντως υπάρχουν, συνεχίζουν να υπάρχουν αντιδράσεις και από τις ΗΠΑ για τη χρήση αμερικανικών όπλων και είδα σήμερα ότι έκανε σύσκεψη ο Πρωθυπουργός του Βελγίου ε, ακριβώς για αυτό το θέμα. Αναφέραμε χθες προχθές ότι υπάρχουν όπλα τσέχικα, βελγικά και αμερικάνικα μέσα στον, στις επιθέσεις. Δηλαδή τα έχουν πιάσει οι Ρώσοι. Κατά πάσα πιθανότητα πήραν κάποιο βελγικό όπλο οι Ρώσοι, το έδειξαν στο Βέλγο Πρέσβη. Ο Βέλγος Πρέσβης έκανε χαρτί στις Βρυξέλλες και τώρα είχαμε και κράτησε το στόμα το κλειστό αλλά είπε καθίστε λέει χάνουμε αξιόλογη της κατάστασης ο Πρωθυπουργός Βελγίου και θα δούμε τι θα κάνουμε μετά. Οι Βέλγοι έχουν κράτος πάντως. Γι' αυτό παρότι δυόμιση χρόνια ήταν χωρίς κυβέρνηση το Βέλγιο λειτουργούσε κανονικά επειδή, επειδή λειτουργεί το κράτος. οι Βρετανικέ Μυστικέ Υπηρεσίε δημοσίευσαν πληροφορίε σύμφωνα με τι οποίε το τον τελευταίο μήνα οι Ρώσοι εκτόξευσαν ε, 300 drones δεν απογειώνονται τα drones, εκτοξεύονται, εκτοξεύονται από καταπέλτες. Άμα τα δείτε αυτά που μπαίνουν τα, τα Ιρανικής κατασκευή στα Σαχέν, μπαίνουν σε ε, ε, καταπέλτες και εκτοξεύονται στην ουσία. Τους δίνουν φόρα και μετά λειτουργεί και ο, κινητή, και ο κινητήρας τους. Ε, ο Υπουργό Άμυνα. είναι μεγάλο θέμα με τα F-16 το δούμε το επόμενο θέμα είναι το επόμενο μάλλον αλλά ο Πιστόριους είπε ότι το θέμα των -10, το, της παραχώρησης μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία θα ε, το εξετάζουμε θα έχουμε λάβει απόφαση σε δύο εβδομάδες. Δεν το απέκλεισε. Πάντως έδωσε και χρονικό ορίζοντα. Τώρα ο Σάλιβαν μίλησε για την αντεπίθεση. Είδατε λοιπόν, εάν, τώρα λέω εάν, εάν παρασυρώμουν από τις αντιδράσεις πολλών, πολλοί άνθρωποι, είτε εδώ είτε στο Twitter και άλλο, πολλοί άνθρωποι λένε θα γίνει αντεπίθεση, αυτά είναι παραμύθια, το λένε αυτό οι Ουκρανοί γιατί θέλουν να πάρουν όπλα και όλα αυτά. Και αν το υιοθετούσαμε αυτό και γινόταν η αντεπίθεση, τότε θα είμαστε εκτεθειμένοι. Γι' αυτό λέω, επειδή δεν είμαστε επιτόπου να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε και τη μια άποψη και την άλλη και να είμαστε συγκρατημένοι στις εκτιμήσεις όταν δεν έχουμε και σαφές, σαφείς και αξιόπιστες πληροφορίε διασταυρωμένες. Εντάξει, ένα να δούμε τώρα τι λέει ο Σάλιβαν για την αντεπίθεση. Ο Σάλιβαν είναι ο σύμβουλος ασφάλειας της, του Λευκού Οίκου. Η αντεπίθεση των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα μπορούσε να βοηθήσει το Κίεβο να ανακαταλάβει στρατηγικά σημαντικό έδαφο. Τι σημαίνει αυτό, Να διασπάσει το μέτωπο. Τα είπαμε αυτά, έτσι. Οι Ηνωμένε Πολιτείε πιστεύουν ότι μια πιθανή Ουκρανική αντεπίθεση θα είναι επιτυχής, δήλωσε στο CNN ο σύμβουλο Εθνική Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν. Ο Σάλιβαν σημείωσε ότι οι Ηνωμένε δεν Πολιτείε δεν σχεδιάζουν να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα τη αντεπίθεση δεν πρόκειται για εξετάσεις για να πούμε στους Ουκρανούς λέει περνάς ή δεν περνάς άρα αφήνει ένα παράθυρο για να... την αποτυχία έτσι. σκοπεύουμε να υποστηρίξουμε την Ουκρανία να σημειώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδο στο πεδίο της μάχης ώστε να έχει την πιο πλεονεκτική θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τον ο Σάντιβαν είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η εντεπίθεση θα επιτρέψει στην Ουκρανία να ανακαταλάβει στρατηγικά σημαντικά εδάφια από τη Ρωσία. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι Ουκρανοί θα πετύχουν σε αυτή την αντεπίθεση, είπε. Ο Σάλιβαν δεν διευκρίνει σε ποιε περιοχέ αναφερόταν, σημειώνοντα ότι θα εξαρτηθεί από τι εξελίξει στο έδαφο όταν οι Ουκρανοί θα ξεκινήσουν αυτή την αντεπίθεση. Άρα. Τώρα θα πω κάτι να παρεξηγήσετε, να ακούτε και τους παλιούς. Ποτέ, ποτέ δεν πρέπει να παίρνουμε μονομερή θέση στα γεγονότα. Τώρα, είχαμε επιθέσεις, θα δείτε παρακάτω μια αναφορά των Ρώσων, ιδιαίτερα στο Βοντονιέτσκ που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Μπαχμούτ, Εμφανίστηκε και τα Λέοπαρδια πρώτη φορά. Έτσι λένε οι Ρώσοι, δεν ξέρω, δεν έχει διασταυρωθεί ακόμα. Επίσης επιθέσεις μεγάλης κλίμακας που θα μπορούσε να εκλειφθούν, θα μπορούσαν να εκλειφθούν αυτές οι επιθέσεις ως οι προκαταρκτικές ενέργειες της αντεπίθεσης. Έχουμε στο Νόβο, ε, έχουμε στα πλευρά του Μπαχμούτ που είχαν σταματήσει. Ο Σύρσκι και ο αρχηγό του Γέση είχε πει: Σταματάμε τι επιθέσει στα πλευρά του Μπαχμούτ. Τώρα ξανάρχισαν και μάλιστα δηλώνουν οι Ρώσοι ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Στο Ουγλεντάρ πήραν δύο χωριά οι Ουκρανοί και επίση έχουμε επιθέσει και στη Ζαπορίζια. Τώρα, ε, σε σχέση με τις προσπάθειες εξέβρεσης λύσει στο ζήτημα της Ουκρανίας, ο Πάπας έστειλε έναν, παρότι ήταν αρνητική η Ουκρανή και είπαν τι μας το στέλνες, πρώτα θα φύγουν οι Ρώσοι και μετά θα σταματήσει ο πόλεμος λένε. Γιατί όλες οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες θέλουν πάγωμα. Κατάπαυση του πυρός που σημαίνει πάγωμα, ότι έχει ο καθένας το κρατάει και μετά στις συζητήσεις. Άμα κρατάει ο άλλος γιατί να φύγει μετά. Εν πάση περιπτώσει Αυτά έχουμε για την Ουκρανία. Να πάμε στη Ρωσία τώρα. Ευρεία κλίμακα ουκρανική επίθεση στον Ντόνμπα ανακοίνωσε ότι απόθεσε η Ρωσία, ωστόσο το Κίεβο, που επισημαίνει εδώ και μήνε ότι προετοιμάζει μεγάλη αντεπίθεση, δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμή ότι πραγματοποίησε αυτή την επιχείρηση. Έγινε επιχείρηση, το έχω διασταυρώσει εγώ. Εννοώ σε χάρτε και από εδώ και από εκεί. Το πρωί τη 4η Ιουνίου. Ο Εχθρό εξαπέλυσε ευρεία κλίμακα επίθεση σε πέντε τομεί του μετόπου στην περιοχή του Νοτίου Ντονιέτσκ, ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα σε ανακοίνωσή του στο Telegram. Στόχο του Εχθρού ήταν να διασπάσει την άμυνά μα στο πιο ευάλωτο, κατά τη γνώμη του, τομέα του μετόπου. Ο Εχθρό δεν πέτυχε το στόχο του, δεν τα κατάφερε, πρόσθεσε το Ρωσικό Υπουργείο, συνοδεύοντα την ανάρτηση με ένα βίντεο το οποίο, όπω ανέφερε, δείχνει ουκρανικά τεθωρακισμένα να δέχονται επίθεση από αέρος και να καταστρέφονται από τις ρωσικές δυνάμεις. Πρόκειται για αμερικανικής κατασκευής, επειδή είδα τα βίντεο και διάφορα άλλα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Κατά το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, Βαλερή Γκερασίμοφ, βρισκόταν στην περιοχή την ώρα της επίθεσης. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε την επίθεση με έξι μηχανοκίνητα τάγματα και δύο επιλαρχίες αρμάτων και προσθέτει ότι οι ρωσικές δυνάμεις σκότωσαν 250 Ουκρανούς στρατιώτες ενώ κατέστρεψαν 16 άρματα μάχης και άλλα τεθραγισμένα οχήματα. Οι Ουκρανικές αρχές από την πλευρά τους δεν έχουν σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές. Η Ουκρανία αναφέρει εδώ και μήνες ότι ετοιμάζεται μεγάλη αντιπίθεση. Σε βίντεο που ανήρτησε χθε Κυριακή ο Ουκρανικό στρατό, φαίνεται να ζητά από του στρατιώτε να παραμείνουν σιωπηλοί. Το έχω δει το βίντεο. Ε, μην μιλάτε, και ότι δεν θα προαναγγείλουμε την αντεπίθεση, διότι υπάρχει το θέμα του, ευνηδιασμού. Εκτό από την Ουκρανική επίθεση στον Ντομπά, μάχε σημειώθηκαν χθε στη ρωσική περιφέρεια Βέρεια Μπέλγκορον, το είπαμε, που συνορεύει με την Ουκρανία, μεταξύ του ρωσικού στρατού και φιλοουκρανών Ρώσων μαχητών, όπω ανακοίνωσε ο κυβερνήτη Βιατσεσλάβ Γλαντκόφ, ο ίδιο λέει φιλοουκρανοί Ρώσοι μαχητέ, ο Ρώσο Περιφερειάρχη. Μια ομάδα δολιοφθορέων έφτασε σημειώνοντα μάχε στο Νοβάγια Ταυλογιάνκα, ένα μεθοριακό χωριό, επισήμανε στο Τέλεγραφ ο Γλαντκόφ, ο Περιφερειάρχη. Ελπίζω να εξολοθερθούν όλοι, πρόσθεσε. Ο κυβερνήτη του Μπελγκορότ δήλωσε εξάλλου ότι του οποίου χαρακτήρισε Ρώσου μαχητέ που πολεμούν στο πλευρό του Κιέβου, πήραν εχμαλώτου και πρότεινε την ανταλλαγή του. Μία από αυτέ τι φιλοουκρανικέ ομάδε, η Λεγεώνα Ελευθερία για τη Ρωσία, ανακοίνωσε ότι παρέδωσε του εχμαλώτου που έπιασε στι Ουκρανικέ Αρχέ, οι οποίε προχωρούν τακτικά σε ανταλλαγέ κρατωμένων με τι ρωσικέ δυνάμει. Είναι πρώτη φορά που Ρώσο αξιωματούχο παραδέχεται ότι Ρώσοι, μαχη, Ρώσοι μαχητές σε ρωσικό έδαφος έπειτα από περισσότερους από 15 μήνες συγκρούσεων στο, ουκρανικό έδαφος. Στη συνέχεια, ο, Ρω, ο ρωσικό στρατό ανακοίνωσε ότι απόθεσε ομάδα δολιοφθορέων που αποτελούνταν από Ουκρανού τρομοκράτε, οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα. Ο εχθρό επλήγει από το περιβολικό μα, διαλύθηκε και υποχώρησε. Ανέφερε η ανακοίνωση. Οι μάχε γύρω από την Οβάγια, τα Βολζάνκα, ακολουθούν μια διείσδυση φιλοουκρανικών ομάδων στην περιοχή του Μπέλκορον το προηγούμενο μήνα, η οποία ανάγκασε τη Μόσχα να κάνει χρήση πυροβολικού και εναέριων δυνάμεων μέσα σε ρωσικό έδαφο. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν ρωσικέ εθνικιστικέ οργανώσει που είναι αντίθετε με το καθεστώ τη Μόσχα. Τα ρωσικά μεθοριακά χωριά βομβαρδίστηκαν σφοδρά αυτή την εβδομάδα από την Ουκρανία, αναγκάζοντα χιλιάδε ανθρώπου να καταφύγουν στην πρωτεύουσα, στο Μπέλκορον, τη μεγάλη πόλη τη ομονή περιφέρεια. Η Ουκρανία δεν αναλαμβάνει ποτέ την ευθύνη για τι επιθέσει στο ρωσικό έδαφο, αλλά ο σύμφωνο του Ουκρανού Προέδρου Μιχαήλο Ποντολιάκ δήλωσε χθε ότι η κατάσταση στι μεθοριακέ περιοχέ θα πρέπει να θεωρείται το μέλλον τη Ρωσία. Έτσι θα γίνεται από το και στο εξής. Λοιπόν, αυτά για την αντεπίθεση. Είδα σήμερα ένα βίντεο, ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Πούτιν, δέχθηκε τους υπεύθυνους για τους σιδηροδρόμους και τα αεροδρόμια, για τις υποδομές δηλαδή, και ανακοίνωσαν, τους έδωσε οδηγίες, τον ενημέρωσαν για το σχέδιο που υπάρχει για να λειτουργήσει το αεροδρόμιο στη Μαριούπολη ως εσωτερικό αεροδρόμιο της Ρωσίας, οι σιδηρόδρομοι στις περιοχές που έχουν προσαρτήσει οι Ρώσοι, όπως επίσης είπε ότι θα ε, γίνουν έργα σε 750 χιλιόμετρα οδικών αξώνων μέσα στις περιοχές που κατέχει σήμερα ο Ρωσικός στρατός και έχουν προσαρτήσει οι Ρώσοι. Ο στόλος του Ειρηνικού, πάμε τώρα στην άλλη πλευρά, ο στόλος του Ειρηνικού, ο Ρωσικός στόλος του Ειρηνικού ε, θα διεξάγει αεροναυτικές ασκήσεις με 60 πλοία και ο στόλος έχει και τα δικά του και πεζοναύτες και αεροσκάφη, θα κάνει αεροναυτικές ασκήσεις εκεί στην περιοχή, στη θάλασσα της, Επι, της Ιαπωνίας. Επίσης, υπάρχει, ξεκίνησε με άσκηση του ΝΑΤΟ στη Βαλτική θάλασσα και μία μέρα μετά ξεκίνησαν και οι Ρώσοι μια αεροναυτική άσκηση στη Βαλτική θάλασσα. Τι είχαμε πει, ότι επιδιώκει το ΝΑΤΟ, να μετατρέψει την Βαλτική Θάλασσα σε μία ανατολική λίμνη. Εδώ η Ρωσία με την κίνηση αυτή έδειξε ότι θα είμαι και εγώ παρούσα στη Βαλτική Θάλασσα. Και η Ρωσία υποδέχθηκε τις δηλώσεις του Σάλιβαν για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, τις θεώρησε θετικές. Η Ρωσία για να επιστρέψει στην συμφωνία New START, που αφορούσε τον έλεγχο των πυρηνικών, ζητάει από την Αμερική να σταματήσει την εχθρική στάση, δηλαδή να σταματήσει τον πόλεμο στην ουσία. Εν πάση γίνεται και ένα παιχνίδι εκεί. Αυτά και με τη Ρωσία για να πάμε σε κάποιε αντιδράσει που σχετίζονται με την πιθανότητα θυμολογούμενη παραχώρηση ε, πυράβλων 500 χιλιόμετρων στην Ουκρανία και για τα F-16 να δούμε κάποιες αντιδράσεις για αυτό το θέμα. Λοιπόν, Να μην προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυράβλους μεγάλου βελληνικού προειδοποίησε τη Γερμανία και τη Γαλλία ο εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, η προμήθεια τέτοιων πυράβλων θα οδηγήσει μόνο σε μεγαλύτερη κλιμάκωση. Τώρα βλέπουμε ήδη ότι αρχίζει η συζήτηση για παραδόσει, για παράδειγμα από τη Γαλλία και τη Γερμανία, πυράβλων με βελληνικέ 500 ή και περισσότερων χιλιόμετρων. Μιλάμε τώρα για τους Τάουρους, τους Γερμανικούς, και τους Καλπ, τους Γαλλικούς. Πρόκειται για έναν ποιοτικά διαφορετικό εξοπλισμό, ο οποίος, ο πλισμό, ο οποίος τελικά ας πούμε, θα οδηγήσει σε ένα άλλο σπιράλ κλιμάκωση της έντασης, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Το Μάιο, στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, αποκαλύφθηκε ότι η Ουκρανία είχε υποβάλει έτοιμα, ζητώντας από το Βερολίνο την προμήθεια πυράβλων κρούς μεγάλου βενινικούς Τά ο Τάουρος είναι ένας σουηδογερμανικός πύραυλος κρούζ χαμηλής παρατηρησιμότητας που εκτοξεύεται από αέρος με αναφερόμενο βεληνικές άνω των 500 χιλιόμετρων. Ο πύραυλος χρησιμοποιεί ένα σύστημα αδρανιακής πλοήγησης με τη βοήθεια GPS που υποστηρίζεται από ένα σύστημα αντιστήχησης του περιγράμματος του εδάφους. Η ίδια θερμογραφική κάμερα που χρησιμοποιείται για την πλοήγηση στο έδαφος βοηθά τον πύραυλο να εντοπίσει το στόχο του κατά την τελική προσέγγιση χρησιμοποιώντα την αντιστοίχηση εικόνων. Ο Τάουρο είναι συγκρίσιμο με τον αγγλογαλλικό πύραυλο Storm Shadow που εκτοξεύεται και αυτό από αέρο, τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δώσει ήδη στην Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Η Ουκρανία φέρεται να έλαβε μια έκδοση του Storm Shadow με μειωμένη εμβέλεια από 500 χιλιόμετρα 550 χιλιόμετρα την κατέβασαν οι Ουκρανοί, στα 200, οι Βρετανοί στα 250. Ωστόσο, δεν υπάρχει υποβαθμισμένη έκδοση του Τάουρος, δηλαδή μπορεί οι Άγγλοι να είχαν τρόπο και να κατέβασαν το Βελληνικές από τα 550 στα 250. Ο Τάουρος δεν μπορεί να κατεβεί, δεν υπάρχει τέτοια ρύθμιση, που σημαίνει ότι αν δώσει αυτή την τη μοναδική εκδοχή που έχει, έκδοση που έχει τον Τάουρο, θα μπορεί η Ουκρανία να χτυπήσει τη Μόσχα. Και αυτό είναι το ζήτημα, γι' αυτό έχουμε και τι αντιδράσει. Αναφορέ γαλλικών μέσων ενημέρωση αποκάλυψαν επίση ότι η Ουκρανία θα μπορούσε σύντομα να αποκτήσει τη γαλλική έκδοση του Storm Shadow, η οποία είναι γνωστή ω Scalp EG, δηλαδή πύραυλο κρούζ μεγάλου βεληνικού με γενικού σκοπού. Παραμένει ασαφέ αν το βεληνικέ αυτέ τι έκδοση θα περιοριστεί επίση στα 250 χιλιόμετρα. Ο ρωσικό στρατό έχει ήδη αναχαιτήσει τη Storm Sando. Ορισμένα ουκρανικά μαχητικά βαρδιστικά Σουχό 24 σοβιετική κατασκευή, τα οποία είχαν τροποποιηθεί για να εκτοξεύουν τον πυράβλο Κρούζ μεγάλο βεληνικού, είτε καταρρίφθηκαν είτε καταστράφηκαν. Ορισμένα πάντω συνεχίζουν να υπάρχουν γιατί είδαμε προχθέ πάλι χρήση στο Μπερντιάνσκ. Ενισχύοντα τι δυνατότητε κρούση μεγάλου βενικού του Κιέβου, η Δύση όχι μόνο κλιμακώνει τη σύγκρουση στην Ουκρανία, αλλά και διακινδυνεύει μια άμεση αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Μεγάλο θέμα. Αν μπορούν να χτυπήσουν τη Μόσχα, μπορεί να το κάνει και ένα προβοκάτορα αυτό. Και μετά, επίση έχουμε αντιδράσει τη Ρωσία για τα F-16. Η Ρωσία, οι δυτικέ χώρε διατρέχουν κολοσιαίο κίνδυνο αν προμηθεύσουν την Ουκρανία με μαχητικα αεροσκαφη ρασκάφη F-16, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδερ Γκρούσκο, όπως μετέδωσε το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣ. Ο Γκρούσκο απάντησε σε σχετική ερώτηση με τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν σε περίπτωση προμήθειας των F-16, τα οποία η Ουκρανία είχε ζητήσει από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία δεν έχει ακόμα αποσπάσει κάποιες δεσμεύσεις για την παράδοση των μαχητικών, αλλά ο Τζο Μπάιντεν είπε χθε στου ηγέτε τη G7 ότι η Ουάσιγκτον υποστηρίζει τα κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα από μέλη τη Συμμαχία για του Ουκρανού Πιλότου των F-16, ανακοίνωσαν ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Βλέπουμε ότι οι δυτικέ χώρε παραμένουν προσκολλημένε στο σενάριο τη κλιμάκωση. Αυτό περιλαμβάνει κολοσιαίου κινδύνου για τι ίδιε. Σε κάθε περίπτωση, αυτό θα, λυπεί, θα λυθεί υπόψη σε όλα τα σχέδιά μα και διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα μέσα για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Εδώ λοιπόν, και γι' αυτό διάλεξα να το κάνουμε ξεχωριστό θέμα, φαίνεται ότι η Ρωσία απειλεί ευθέω. Λέει, δηλαδή τι θα κάνετε, θα δηλαδή, βομβαρδίσει τι χώρε του ΝΑΤΟ που θα δώσουν F-16. Λέει, έχουμε όλα τα μέσα για να πραγματοποιήσουμε του στόχου μα, του οποίου λέει θα, την πληρώ, θα πληρώσετε ακριβά. Τι θα κάνουν δηλαδή. Μέχρι στιγμή πάντω, μόνο λόγια δεν έχουν κάνει τίποτα. Έχουν ε, δώσει οι τα πάντα σχεδόν και μόνο λόγια. Απειλές, αλλά δεν έχουν κάνει τίποτα. Να το λέμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα που είναι το κοσυφοπέδιο. Ενεργοποιήθηκαν και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θέλουν αυτοί έναν πόλεμο στο Κωσυφοπαίδειο. Να δούμε ποιο τον θέλει. Είπα εγώ χθε ότι ένα πόλεμο στο Κωσυφοπαίδειο. Αν δηλαδή η Ρωσία κάποιο από τη Βάγκνερ και τον Σερβικό στρατό να πολεμάει στο Κωσυφοπαίδειο και εκεί να ξεσπάσει ένα πόλεμο που δεν ξέρει κανεί που θα φτάσει. Αυτό ήταν προ όφελο τη Ρωσία γιατί θα έπαιρνε μια ανάσα η Ρωσία. Εκτιμήσει αυθαίρετε δεν έχουν πληροφορίε για το θέμα έτσι. Μην θεωρηθεί ότι ξέρω εγώ. Λοιπόν. Η απεσταλμένη τον είπα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τον διάλογο κωσυφοπεδίου Σερβία, Γκάμπριελ Εσκομπάρ. Όχι ο Εσκομπάρ που κάνει το εμπόριο σοκολάτα, άλλο. Γκάμπριελ Εσκομπάρ και Μύροσλαβ Λάιτσακ αναμένεται να επισκεφθούν σήμερα και αύριο την Πριστίνα και το Βελιγράδι. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η κατάσταση στο βόρειο τμήμα του Κωσυποπεδίου είναι τεταμένη, τα έχουμε πει αυτά, αφού οι Σέρβοι δεν θέλονται του Αλβανού Δημάρχου που εκλέχθηκαν με ποσοστά 3-3,5% είπαμε έτσι. Ο Εσκομπάν και ο Λάιτσακ αναμένεται να προτρέψουν τα, μέλη, τα μέρη να λάβουν μέτρα για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Ο Αμερικανός απεσταλμένος για τα Δυτικά Βαλκάνια, Γκάμπριελ Εσκομπάρ, μίλησε χθε στο BBC για τις εντάσεις στο βόρειο τμήμα του Κοσποπεδίου. Είπε ότι η κλιμάκωση της έντασης στο βορρά θα μπορούσε να είχε αποφευθεί. Μάγος είσαι. Αυτή η κλιμάκωση ήταν εν μέρει το αποτέλεσμα τη απροθυμία τη πλευρά του Κωσυφοπεδίου να ακούσει τη διεθνή κοινότητα, τα χώνε του Κωσοβάρο. Έχει προκαλέσει εντάσει χωρί να υπάρχει λόγο, είπε ο Εσκομπάρ. Ο Αμερικανό αξιωματούχο επανέλαβε ότι ο κύκλο τη βία πρέπει να σπάσει και ότι και οι δύο πλευρέ, τόσο του Κωσυφοπεδίου όσο και η Σερβία, έχουν ευθύνη να δράσουν προ αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη, ο ειδικό εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το Διάλογο Κωσυφοπεδίου Σερβία, Μύροσλαβ Λάιτσακ, δήλωσε επίση πριν από λίγε ημέρε ότι η κλιμάκωση τη κατάσταση στο βόρειο τμήμα του Κωσυφοπεδίου είναι περιττή και παράλογη. Είναι σαφέ ότι αυτό μπορεί να επιληθεί μόνο πολιτικά και αυτό σημαίνει μέσω του υπάρχοντο διαλόγου, είπε ο Λάιτσακ. Οι ντόπιοι Σέρβοι διαδηλώνουν τακτικά από τι 26 Μαου σε αυτού του Δήμου για να εναντιωθούν στην είσοδο των νέων αλωνών δημάρχων στα δημοτικά κτίρια. Ο διεθνή παράγοντα απευθύνει συνεχεί εκκλήσει για τη λήψη μέτρων για τη μείωση των εντάσεων. Στι 29 Μαου η κατάσταση κλιμακώθηκε στην πόλη Σβέτσαν μετά τη σύγκρουση σέρβων διαδρατών με μέλη τη ΚΦΟΡ. Είχαμε 30 μέλη τραυματίε τη ΚΦΟΡ και τα λοιπά, αστυνομία του και τα λοιπά. Τέλο πάντων, Αφού είναι εκεί, άμα πιέσουν του Κωσοβάρου θα υποχωρήσουν. Δηλαδή, οι Σέρβοι τι να υποχωρήσουν δηλαδή. Δεν το λέω αυτό ούτε συμπάθεια για κανένα τίποτα. Αντικειμενικά έτσι, τι να υποχωρήσουν. Πάνε να του βάλουν δημάρχου με 3%. Δηλαδή, ποιο θα το δεχόταν αυτό. Πέσω να αλλάξουν, να ξαναγίνουν κανονικέ εκλογέ και να τελειώνουμε. Και αφού δέχτηκαν να γίνει μια ένωση δήμου, α την κάνουν εκεί πέρα. Τελειώνουμε. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο στο κεφάλι μα τώρα. Φτάνουν αυτά που έχουμε. Λοιπόν, ε, και εδώ θα δείτε πώς λειτουργούν πάλι τα κράτη. Και δεν ζηλεύω κανένα κράτος, έτσι δείχνω μόνο... Ο Νετανιάχου συμμετείχε σε... στη σύγκληση του πολεμικού συμβουλίου ως πρωθυπουργός. Στα υπόγεια εκεί, εκεί πηγαίνουν, όχι με πίτσες και με μπύρες, όπως έγινε στα Ήμια εδώ, εκτός του κέντρου επιχειρήσεων. Με τι θέμα είναι ο εμπλουτισμό, ε, τα αποθέματα απεμπλουτισμένου ουρανίου που συγκεντρώνει το Ιράν, τα οποία μπορεί, το επιτρέπουν να, μπορούν να το, το επιτρέπουν να κατασκευάσει πυρηνικέ βόμβε. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα αναλάβουμε δράση ενάντια στα πυρηνικά του Ιράν, τόνισε το ο Νετανιάχου από το υπόγειο κέντρο επιχειρήσεων του Ισραηλινού στρατού. Τι απειλέ για προληπτικά πλήγματα σε πυρηνικέ εγκαταστάσει του Ιράν επανέφερε χθε Κυριακή στο προσκήνιο ο Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενζαμίν Νετανιάχου κατά τη σύγκληση πολεμικού συμβουλίου στο υπόγειο κέντρο επιχειρήσεων του Ισραηλινού στρατού στο Τελαβίβ με αντικείμενο την ευρεία κλίμακα στρατιωτική άσκηση που έχει την κωδική ονομασία Fir Hand. Καθώ η Τεχεράνη αυξάνει σημαντικά τα αποθέματα Εμπλουτισμένου ουρανίου, αν και αρνείται κατηγορηματικά ότι φιλοδοξεί να αποκτήσει πυρηνική βόμβα, η Ισραηλινή κυβέρνηση απειλεί με προληπτικά στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν εφόσον αποτύχει η διεθνή διπλωματία. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα αναλάβουμε δράση ενάντια στα πυρηνικά του Ιράν, ενάντια στι πυραυλικέ επιθέσει κατά του Ισραήλ και στο ενδεχόμενο να ενωθούν αυτά τα μέτωπα. Σημειώνεται ότι προθέσει έδειξαν βίντεο οι Ιρανοί ότι ανέπτυξαν βαλιστικό πύραυλο βελινεκούς 2.000 χιλιόμετρων που αν αποκτήσουν και την κεφαλή την τοποθετούν πάνω και βαράν όποιο στόχο βρίσκεται στα 2.000 χιλιόμετρα. Αυτά είπε ο Νετανιάχο από το υπόγειο κέντρο επιχειρήσεων. Η πιθανότητα απειλή από πολλαπλά μέτωπα απαιτεί τον προληπτικό σχεδιασμό δράσεων, είπε ο Νετανιάχου στου υπουργού και του επικεφαλεί των ενόπλων δυνάμεων. Πολλαπλά μέτωπα τι εννοεί. Εννοεί το Λίβανο, τη Συρία και από όπου αλλού δυνητικά μπορεί να δεχθεί επιθέσει το Ισραήλ. Νωρίτερα, ο Ισραηλινό πρωθυπουργό είχε επικρίνει έντονα το Διεθνή Οργανισμό Ατομική Ενέργεια με αφορμή την προημερών έκθεσή του, στην οποία ο Διεθνή Οργανισμό εξέφρασε ικανοποίηση για τι εξηγήσει τη Τεχεράνη σχετικά με το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου. Και για την απόφαση των Ιρανικών Αρχών να επιτρέψουν την επανεγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθηση σε ορισμένε τοποθεσίε. Καμερών δηλαδή. Το Ιράν εξακολουθεί να ψεύδεται στον Διεθνή Οργανισμό Ατομική Ενέργεια. Η συνθηκολόγηση του Διεθνού Οργανισμού απέναντι στι Ιρανικέ πιέσει αποτελεί μαύρη κοιλίδα στην ιστορία του, είπε ο Νετανιάχου. Λοιπόν, αυτά και για την. Και πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει τη σημασία του. Εγώ το θεωρώ και εξαιρετική σημασία. Έτσι. Το είχαμε κάνει μια αναφορά. Αναφορά αφορά την αγορά περιουσιών ελληνικών περιουσιών στα κατεχόμενα από Ισραηλινούς. Όλο και περισσότεροι είναι, αυτό το άρθρο είναι από την Deutsche Welle. Όλο και περισσότεροι Ισραηλινοί επενδύουν σε ακίνητα στην Κύπρο. Πιθανό σενάριο η ίδρυση υπερορθόδοξη κοινότητα, ιδιαίτερα σε περίπτωση πολιτική εκτροπή στο Ισραήλ, στην Κύπρο, η υπερορθόδοξη Ισραηλινή κοινότητα. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη στο Ισραήλ, ο Νίκο Χρυστοδολίδης ε, έθεσε υπόψη του ε, Νετανιάχου στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία στα κατεχόμενα υπάρχουν 2.000 εταιρείες Ισραηλινών και η μεγάλη πλειοψηφία από τις 2.672 άδειε αγοράς ακίνητης περιουσίας που εξέδωσαν τα κατεχόμενα από το ψευδοκράτος ε, οι περισσότεροι είναι Ισραηλ, Ισραηλινών συμφερόντων. Μπροστά σε τέτοιους αριθμούς η χλιαρή διαβεβαίωση του Ισραηλού Πρωθυπουργού προ τον Κύπριο Πρόεδρο μάλλον δεν διασκεδάζει τι ελληνικέ ανησυχίε. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Γιατί για κάθε αγοραπολισία δεν εκδίδει ένα ένταλμα, ε, μια δι, δεν ασκεί μια δίωξη η δικαιοσύνη η κυπριακή. Όποιο αγοράζει ελληνική περιουσία είναι παράνομε δίωξη εναντίον του τάδε, του τάδε, του τάδε. Γιατί δεν το κάνουν. Και παρακαλάνε τον ένα και τον άλλο να βρουν το δίκαιο του. Πέραν των αριθμών επί το εδάφο του Ελληνοκύπρου αντιλαμβάνονται είτε η διεισόμαση κατά τι επισκέψει στο βορρά, είτε μέσω εικόνων, ότι αλλάζουν τα πάντα. Τα αγοράζουν τα πάντα. Μιλάμε για χιλιάδε στρέμματα. Κάνουν μικρέ πολιτείε, πέφτουν πολλά λεφτά στα κατεχόμενα μπροστά σε ελληνικέ περιουσίε. Έτσι. Τώρα. Δεν είναι όμως μόνο στα κατεχόμενα, είναι και στι ελεύθερες περιοχές. Προσέξτε τώρα στο τμήμα κτηματολογίου και χωρομετρίας της Κύπρου υπολογίζει τις αγορές ακινήτων από Ισραηλινούς στην Πάφο το πρώτο τρίμηνο του 2023 σε ποσοστό 11% επί του συνόλου των αγοροπολισιών. Υπάρχουν αντίστοιχα και στη Λάρνακα όπου λειτουργεί εβραϊκή συναγωγή, στη Λεμεσό, παντού παίρνουν, ακίνητα γίνεται χαμός. Η παράλληλη ανάπτυξη της Ισραηλινής παρουσίας τόσο στα κατεχόμενα όσο και στην στον ελεύθερη Κύπρο δεν είναι άσχετη με τις πολιτικές εξελίξεις του Ισραήλ. Θεωρούν δηλαδή ότι μπορεί να είναι αφόρητη η ζωή για οι υπεροθόδοξοι Ισραηλοί και θέλουν να κάνουν ε, κοινότητε στην ε, Κύπρο, δηλαδή να ζούμε εκεί ελεύθερα, δεν μας πειράζει κανένας. Με βάση τα, αυτά που πάει να κάνει ο, ε, ο πάντως σημειώνει το άρθρο, ο ανταγωνισμό μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για την προσέλκυση Ισραηλινών κεφαλαίων αλλά και τεχνογνωσία δεν φαίνεται να προβληματίζει μέχρι στιγμή καμία από τι δύο κοινότητε, ούτε όμω και το Ισραήλ. Δύο κοινότητε, εννοεί είναι η ρητορική τη Deutsche Welle, κατεχόμενα και Κυπριακή Δημοκρατία. Ερωτηθεί σχετικά με τι επιδείξει Ισραηλινών στα κατεχόμενα, αλλά και για το όψιμο ενδιαφέρον των συμπατριωτών του για το νησί, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο, Όρεν Ανόλικ, αρνήθηκε γνώση των γεγονότων και οποιοδήποτε σχόλιο. Εν πάση περιπτώσει, εκεί υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Θεωρώ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, εάν δεν κάνει κάτι, θα έχει τεράστιε ευθύνε για αυτό που θα δούμε στο νησί. Και δεν είναι μόνο Ισραηλινοί. Όποιο αγοράζει ελληνικέ περιουσίε στο νησί ξένο, ιδιαίτερα στα κατεχόμενα, είναι θέμα που έπρεπε να απασχολεί την εισαγγελία. Το Γενικό Εισαγγελέα τη Κυπριακή Δημοκρατία και να ασκεί διώξει εναντίον οποιοδήποτε. Και ο Πάπα τη Ρώμη να είναι. Φραστικό είναι αυτό έτσι. Ένα πολύ γρήγορο έσ... έκανε ένα καταπληκτικό άρθρο ο Μάρο Ευριάδη, ένα δυνατό Έλληνα τη Κύπρου. Να το διαβάσουμε γρήγορα. Με το έστειλε χθε. Σήμερα το είδα. Να το δούμε λοιπόν. Στο ζήτημα των κοιτασμάτων στην Κυπριακή ΑΟΣ, το κάρο έχει τοποθετηθεί μπροστά από το άλογο. Από τον Χριστοδουλίδη και τον Υπουργό Ενέργεια Κόστο Παναστασίου, τον πρόεδρο Δημοκρατία Χριστοδουλίδη. Διακρίνεται ναι, μία αλλαγή στάση από τι προηγούμενε κυβερνήσει, διακηρυκτικά τουλάχιστον πως επιτέλου το φυσικό αέριο πρέπει να έρθει στο νησί προ όφελο του τόπου και του λαού και πω αυτό πρέπει να γίνει σύντομα και αν είναι δυνατόν αμέσω. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, τι μα λέει ο ε, Μάριο Λέει το εξή, ότι γίνονται επαφές και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο να συνεννοηθούμε ούτω ώστε να πάμε στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων και να έρθει ένα μέρος του φυσικού αερίου στην Κύπρο όπου εκεί θα χρησιμοποιηθεί και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας φτηνής αλλά και για την ευρωποίησή του και τη μεταφορά του στην Ευρώπη. Όμως λέει ότι αυτά που βλέπω λέει ο Μάριος Ευρυβιάδης έμπειρος περί τα διεθνή είναι μόνο αυτό που τίθεται ε, ως πρόταγμα είναι το οικονομικό όφελος και όχι το υπαρξιακό της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία ακόμα και αν δεν κερδίσει ακόμα και αν χρειαστεί να πληρώσει και να μας βάλετε λέει ένα ομόλογο να πληρώσουμε πρέπει το φυσικό αέριο να έρθει στην Κύπρο για λόγους υπαρξιακούς ύπαρξης επιβίωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας Λέει το 2013 ο τόπος αυτός αντιμετώπισε λόγω απληστίας Κυπρίων τραπεζιτών, συνέργειας του κράτους και εξωθεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναν τρίτο ατύλα, οικονομικό τούτη τη φορά. Τον αντιμετώπισε και αυτό έστω και με ετεροβαρές πολιτών και που αυτοί ακόμα πληρώνουν και που ούτε κλέφτες ήταν ούτε λαμόγια. Ο πρόεδρο Χουστοδουλήτη έχει μόνο δύο όπλα στα χέρια του για να αντιμετωπίσει τη βολημία τη Άγκυρα και των υποστηρικτών τη. Την ομιμότητα του κράτου, μέσω τη οποία κρατά άμυνα, και το φυσικό αέριο. Δύο πράγματα δηλαδή. Κρατήστε ζωντανή την Κυπριακή Δημοκρατία και εκμεταλλευτείτε το φυσικό αέριο. Με το φυσικό αέριο μπορεί να διαμορφώσει συνθήκε επίλυση, δηλαδή μια αποδεκτή διευθέτηση, αλλά μια τέτοια χωρί βαρύδια και δουλειέ. Δηλαδή, χωρί Κυπριακό. Για μια διευθέτηση χωρί Κυπριακό, το φυσικό αέριο αποτελεί κλειδί εφόσον έρθει στην Κυπριακή αγορά με κυπριακού όρου για τον Κυπριακό λαό. Ποιοι κυπριακοί όροι, ένας και μόνος, να τεθεί η έλευσή του ω ζωτικό και υπαρξιακό ζήτημα στον κόσμο και στου ξένους, όχι όπω τίθεται σήμερα ω οικονομικό και ω θέμα αγορών και εταιριών. Προσέξτε τι λέει. Εφόσον τεθεί ω τέτοιο, από το Ισραήλ η Λευκοσία θα βρει ανταπόκριση. Διότι το εβραϊκό κράτο έχει πλήρη αντίληψη σε ό,τι αφορά τα υπαρξιακά ζητήματα. Όταν επικαλεί σε υπαρξιακά ζητήματα, σου δίνει κατανόηση δηλαδή. Και δεν φίδεται του όποιου κόστου για τη δική του επιβίωση το Ισραήλ. Η Λευκοσία και οι διάφοροι, γιατί επικαλούνται μόνο οικονομικά κόστη. Ομοίω να τεθεί στην Αίγυπτο και στι εταιρείε το ίδιο θέμα. Είναι ζωτική σημασία για την Κύπρο να έρθει το φυσικό αέριο στο νησί. Σίγουρα θα ζητηθεί από την Λευκοσία να καλύψει διαφυγόντα κέρδη από διαφόρου που εμπλέκονται, εταιρείε και κράτη ή να παράσχει επιδοτήσει. Πόσα μπορεί να είναι αυτά, κάποια δι, δύο, τρία, δεν γνωρίζω. Να εξηγήσει ο Χριστοδουλίδη με διάγγελμα το ζωτικό διακύβευμα. Όλα έπονται τη ασφάλεια, πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Και να εισηγηθεί την έκδοση εσωτερικού μακροχρόνιου κρατικού ομολόγου για τα περαιτέρω. Αυτά λοιπόν και για τα ενεργειακά. Να πάμε στο τελευταίο θέμα. Το τελευταίο θέμα είναι πρώτον είδα να γίνεται αντικείμενο προεκλογικής αντιπαράθεσης το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Ακούστε, πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Πρώτος το έθεσε ε, η γυναίκα ενός πρώην βουλευτή ε, του ΣΥΡΙΖΑ στην Ροδόπη. Αυτή κατήγγειλε την εμπλοκή του τουρκικού προξενείου. Και στη συνέχεια πρόσφατα το, ε, το ανέδειξε και ο Έλληνας Πρωθυπουργό και είδα σήμερα διάφορα. Ακούστε αυτά δεν συζητούνται στην τηλεόραση. Όπως είναι η κατάσταση, όπως έχουμε αφήσει, έχει αφήσει αυτό το κράτος και όλες οι κυβερνήσεις την κατάσταση να εξελιχθεί, κανείς δεν μπορεί να εκλεγεί αν δεν έχει υποστήριξη συγκεκριμένων κέντρων τα οποία υπακούν στο προξενείο. Δηλαδή ασχέτως αν το λένε καθαρά όλοι το ίδιο βιολί βαράνε εκεί πάνω κάντε κάτι να αλλάξει επί της ουσίας η κατάσταση στη Θράκη και αφήστε αυτά τα σοβαρά θέματα να τα συζητάτε μεταξύ τερού και αχλαδιού στις τηλεοράσεις. Κάνουν λάθος, κάνουν ζημιά στην πατρίδα αυτά. Τι να κάνετε. Κάποια στιγμή είχα πάει κάπου, τώρα δεν θέλω να πω λεπτομέρειε. Και ήρθα με πλησίασαν κάποιοι άνθρωποι μου είπαν αυτοί εδώ λέει παίζουν λέει, το παιχνίδι μιας ξένης χώρας. Λέω δηλαδή ένα ε, λέει με τη γλώσσα του, τα τραγούδια του και Λέω: Ακούστε εδώ. Αυτά δεν αντιμετωπίζονται με κατασταλτικό τρόπο. Ποια οικογένεια είναι φανατική, αυτή. Εντάξει, πάρτε το γιο του να κανονίσει το κράτο, το γιο του να μπει στην αστυνομία. Ο άλλο να μπει στην πυροσβεστική. Ο άλλο να μπει στο, στο, στο δασαρχείο. Αλλά έχει δίκιο. Γιατί λέει, υπήρχαν και άλλε οικογένειε που μόλι τα παιδιά του πέρασαν στο κράτο, δεν ξαναμίλησαν. Τι σημαίνει αυτό εδώ που τα λέμε. Έγιναν, δεν λέω, δεν κάναμε τις βαρβαρότητες που έκαναν οι Τούρκοι στον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης και δεν λέω ότι δεν έχουν βαρύτατες ευθύνες οι ίδιοι μουσουλμάνοι που δεν δήλωσαν την αλληλεγγύη τους στα όσα τράβηξαν οι Έλληνες της, της Κωνσταντινούπολης, τη Τσίβρο και τη Τενέδο, έτσι. Σαν να λέγανε κάντε μας και μας τα ίδια. Αλλά δεν υπάρχει αμοιβαιότητα στη βαρβαρότητα, δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ότι πρέπει να μοιράσουμε το καρπούζι στη μέση. Δηλαδή, σταδιακά, με σχέδιο, αυτοί οι άνθρωποι να απολαμβάνουν και τα καλά του ελληνικού κράτους και με, ε, και με προσλήψεις στο δημόσιο. Ένα πράγμα θα σας πω. Όταν υπηρετούσε ο αδερφός μου ως υποδιοικητής στο τέταρτο σώμα στρατού, σε συνεννόηση με το ΓΕΘΑ φυσικά, προσέλαβαν ορισμένες κοπέλες παρακαλώ στο στρατό για εθελοντές όχι μόνο από τους πομάκους και από τους τουρκόφωνους, του τουρκογενείς. Σας πληροφορώ, όταν πήγαν με τη στολή στα χωριά τους, τους υποδέχθηκε το χωριό με τις ζουρνάδες, τα έγινε πανηγύρι. Τι θέλω να πω, αφήστε αυτές τις ανοησίες που κάνετε, αρκετό κακό κάνατε στη χώρα σε πόσους τομεί. Καταχρεώσατε τη χώρα, καταχρεώσατε τα κόμματά σας, καταχρεώσατε τους πάντες, μη διαλύσετε και τη Θράκη τώρα. Δείτε έξυπνα και δίκαια το ζήτημα της μουσουμαλικής μειονότητας και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Όσο περνάει ο καιρός θα απομονώνονται τα μίσταρνα όργανα του τουρκικού προξενείου και εκεί ο Περιφερειάρχης θα πει και αυτός πάει και προσκυνάει. Και το κράτος εκεί πάνω, το κράτος πρέπει να ξυπνήσει και να βάλει τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι τον πρόξενο. Όχι να τον αφήσει να αλωνίζει. Εν πάση δεν αντιμετωπίζεται το μουσουλμανικό, το ζήτημα τη μουσουλμανική μενότητας στι τηλεοράσει με αυτού του άσκητους που έχουμε για πολιτικού και δεν ξέρω, ανοίγουν το σώμα του και δεν ξέρουν τι λένε. Το δεύτερο θέμα, είδα πριν από λίγο ότι ο υπηρεσιακό πρωθυπουργό λέει ειδοποίησε του Τούρκου να πάρουν μέτρα για την μετανάστευση. Καταρχά, ποιο πρότεινε, κύριε Πρωθυπουργέ, τον κύριο ε, Δανίλε Δράφ, πώ λέγεται αυτό ο άνθρωπο. Ο άνθρωπο μια χαρά έκανε τη δουλειά του, ήταν στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση, αλλά έχει άλλε απόψει για το μεταναστευτικό. Το βάλαμε υπεύθυνο για τα μεταναστευτική πολιτική, πώ το λένε. Μα είναι σαν να λέμε του δουλεμπόρου ψυχών, αφού ο άνθρωπο αυτό είναι υπέρ τη μετανάστευση, μπάτε σκύλια, λέστε. Εκτό αυτού, συγγνώμη, τόσο καιρό η Ελλάδα δεν μπόρεσε να έχει 24 ώρες το 24ωρο μη επανδρομένα αεροσκάφη ντρών πάνω από τον Εύρο και να βλέπει όταν τους φέρνουν να ειδοποιεί την Ευρώπη, αυτή τη γιώχα όπω τη λένε, τώρα μου φέρνουν 100 άτομα. Η τουρκική στρατογροφυλακή τα οδηγεί εκεί να παίρνει μέτρα η Ευρώπη για να το σταματήσουν με το φαινόμενο. Τι νομίζουν, με τηλέφωνα θα σταματήσουν αυτό το κράτος. Δεν διαβάζουν τι και εγώ τους έκανα έκθεση τι έγινε στις Καστανές. Για διαβάστε να δείτε τι έγινε. Ποιος τον οργάνωσε τότε. Ο Σοηλού και ο Φιτάν. Άλλαξε τίποτα. Με τηλέφωνα θα λύσετε το πρόβλημα. Πάρτε μέτρα. Πάρτε μέτρα. Και πρώτο μέτρο. Ποιο επίγον και από το χάρτη είναι. Ντρόν. 24 ώρες το 24 ώρο και νύχτα με θερμικές κάμερες ό,τι πλησιάζει στον Εύρο να σημαίνει συναγερμό στην Αθήνα, στι Βρυξέλλε, στο ΝΑΤΟ, παντού. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αφήσατε πάνω του αστυνομικού να, να, κάνουν του τροχονόμου. Περάστε, να πληρώνονται. Άνθρωποι που υπηρέτησαν και στην υπηρεσία πληροφοριών. Αυτά είναι ντροπέ. Άκουσε εκεί, έκανε τηλέφωνο. Ο υπηρεσιακό πρωθυπουργό δεν ξέρω ποιο το έκανε. Ο κύριο Κασκαρέλη. Καλά, εντάξει κύριος Κασκαρέλης, που μιλούσε με έναν τρόπο, άθλιο τρόπο για Έλληνες αξιωματικούς. Ντροπή του στον Τούρκο. Ντροπή του. Ντροπή του. Θα μιλούσε ποτέ Τούρκος υπουργός εξωτερικών για δικού του πολίτες έτσι σε Έλληνες, απαξιωτικά και με χαρακτηρισμούς απαράδεκτους, που μίλησε αυτός και με τον κάνατε και υπουργό εξωτερικών. Δεν τρέπεστε. Λοιπόν, bon, καλή